Χαιρετίζω τη σημερινή μεγαλειώδη απεριακή μας συγκέντρωση. Το περιβόητο θαύμα του τουρισμού το βιώνουμε στο πετσί μας και εμείς, οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στα αεροδρόμια όλης της χώρας. Όλοι παρακολουθούμε τους πανηγυρισμούς για τα ρεκόρ που καταγράφονται στην επιβατική κίνηση, στις κρατήσεις εισιτηρίων κτλ. Τα κέρδη μεγαλώνουν για τις εταιρείες. Με κάποιες από αυτές μάλιστα να ξεπερνάνε, όπως λένε, ακόμα και τις ίδιες τους τις προσδοκίες, τις προβλέψεις. Άλλες να εισάγονται στο χρηματιστήριο, άλλες να επενδύουν στα Βαλκάνια, στην Αφρική, στην Ασία κτλ. Ω, τι θαύμα θα πει κάποιος. Μήπως αυτά συνεπάγονται και καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόμενους στα αεροδρόμια. Μήπως συνεπάγονται υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατοχύρωση δικαιωμάτων. Δυστυχώς, τα ρητορικά αυτά ερωτήματα έχουν αρνητική απάντηση. Η εργοδοσία στις αεροπορικές εταιρείες, στην επίγεια εξυπηρέτηση και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στα αεροδρόμια, για να συνεχίσουν να αυξάνουν τα κέρδη τους, γίνονται πιο επιθετικές. Πετάνε αυτές τις μέρες ένα ξεροκόμματο τύπου 35-40 ευρώ αύξηση του κατώτατου και συνεχίζουν την πίεση. Πίεση για να βγει δουλειά, ακόμα και με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, σακατεύοντας στην κυριολεξία ακόμα και νέους ανθρώπους. Μόλις χθες, συνάδελφοι, δύο συνάδελφοί μας σακατεύτηκαν. Ένας λιποθύμησε στο λεωφορείο. Μια άλλη κοπέλα τραυμάτισε σοβαρά τα δάχτυλά της. Είναι δεκάδες τα περιστατικά εργατικών εγκλημάτων καθημερινά και η κυβέρνηση και η εργοδοσία έχουν δώσει όρκο, ομερτά, να μην δηλώνονται ούτε καν σαν εργατικά ατυχήματα. Συνάδελφος στην πίστα τον πάτησε καρότσι με αποσκευές και του έδωσαν αναφορά να υπογράψει ότι του έπεσε μια βαλίτσα στο πόδι, αφού ο συγκεκριμένος δεν τον έχουν δηλωμένο ούτε καν με βαρέα και ανθυγινά ένσημα. Μας λένε στο αεροδρόμιο ότι δεν βρίσκουν, λέει, εργαζόμενους για να βγει η δουλειά. Ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη. Χιλιοϋπομένα αυτά τα επιχειρήματα. Το γεγονός όμως ότι οι αεροπορικές και οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης δεν βρίσκουν προσωπικό είναι καθαρά δική τους ευθύνη και επιλογή. Όχι μόνο επιδοτήθηκαν έξτρα την περίοδο της πανδημίας με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, έκαναν και απολύσεις. Ακολούθησαν χιλιάδες παραιτήσεις εργαζομένων, συναδέλφων τα προηγούμενα χρόνια, κάτω από το βάρος της εντατικοποίησης και των χαμηλών μισθών. Τώρα τρέχουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Ψάχνουν προσωπικό Σούπερμαν. Λένε, κατέβα 4-5 ρεπό το μήνα, έτσι θα συμπληρώσεις, λένε, και το πενιχρό χαμηλό μισθό που σου δίνουμε. Το ονομάζουν αυτό ευκαιρία, λέει, αύξησης αποδοχών και το πλασάρουν ακόμα και στις συνεντεύξεις που κάνουν. Έλα να χάσεις όλα τα Σαββατοκύριακά σου στο αεροδρόμιο, να μην κάνεις ούτε ένα μπάνιο το καλοκαίρι. Συνεχίζουν τα παπαγαλάκια τους και λένε, μην τυχόν και αρρωστήσεις μέσα στη σεζόν το καλοκαίρι και μας κρεμάσεις, γιατί δεν θα μπορούμε να σου δώσουμε ούτε τον πόνο συνέπεια σε 150 ευρώ σε κουπόνια σούπερ μάρκετ. Είναι τέτοια η ασυδοσία του, συνάδελφοι, που στη Select Service, ένα διεθνές μονοπόλιο στον κλάδο της εστίασης που δραστηριοποιείται στα αεροδρόμια όλης της χώρας και παγκοσμίως, έφτασαν στο σημείο να προσλαμβάνουν εργαζόμενους για τους σεζόν, πληρώνοντας τα έξοδα μετακίνησης 45 ευρώ, ενώ την ίδια ώρα στους παλιούς εργαζόμενους που δουλεύουν χρόνια στην εταιρεία αρνούνται να τα καλύψουν. Ή όπως την Goldair Handling, που μέσω εργολαβικής εταιρείας έφεραν εργάτες από το εξωτερικό και τους αμείβουν λιγότερο. Τους εκμεταλλεύονται διπλά, επειδή ο ξύ τους είναι φτηνό εργατικό δυναμικό και ευέλικτο. Και από αυτό το βήμα, λοιπόν, μπορούν να το ακούσουν. Εδώ και τώρα να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πραγματικές αυξήσεις για όλους και όχι για τους μισούς ή για το 25 και 10% των εργαζομένων. Με κατοχύρωση προϋπηρεσίας και όχι την αθλειότητα του κατώτατου μισθού. Όχι στην αθλειότητα 12 χρόνια κλεμμένης δουλειάς από το 2012 μέχρι το 2024. Να μπει τέλος στο ανέκδοτο των συμβάσεων ομοιρίας που υπάρχουν ορισμένου χρόνου, που ταλαιπωρούν εδώ και δεκαετίες τους εργαζόμενους στα αεροδρόμια όλης της χώρας. Τους κρατάνε ομοίρους. Βαρέα και ανθυγινά ένσημα για όλους τους εργαζόμενους στην πίστα.
με τις ασφαλιστικές εισφορές να βαραίνουν την εργοδοσία. Όχι στα σπαστά ρεπό. Θερινή άδεια να δίνεται για όλους τους συναδέλφους. Συνάδελφοι, αυτή η κατάσταση όμως δεν είναι μονόδρομος που βιώνουμε. Υπάρχει ελπίδα και τη δίνουμε σήμερα με τη μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση. Αυτό που φοβούνται είναι η οργάνωση των εργαζομένων. Φοβούνται τη συσπήρωση στα σωματεία μας. Φοβούνται τη συλλογική διεκδίκηση. Δεν έχουμε αυταπάτες, συνάδελφοι. Το κράτος ένα μόνο καημό έχει. Να μην θυγούν η κερδοφορία των επιχειρήσεων του κλάδου. Γιατί για αυτούς λειτουργεί και το έχει αποδείξει και το αποδεικνύει καθημερινά. Είναι καταδικαστές οι αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες σε πλήρη ταύτιση με την κυβέρνηση και την εργοδοσία βαφτίζουν παράνομες και καταχρηστικές τις κοινοτοποιήσεις του κλάδου της αεροναυτιλίας. Μπορεί να τους ξέρετε ελεγκτές εν αέρας κυκλοφορίας και οι υπόλοιποι κλάδοι. Τι λένε δηλαδή, συνάδελφοι, ότι είναι καταχρηστικό να αγωνίζεσαι και να διεκδικείς μέτρα για την ασφάλεια των πτήσεων. Αυτό βγάλανε καταχρηστικό και παράνομο. Οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια όλης της χώρας είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτόν τον αγώνα που δίνουν οι συναδελφοί μας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Γιατί ακριβώς μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των πτήσεων. Γιατί καταλαβαίνουμε τι πάει να πει να δουλεύεις με ελαττωματικό εξοπλισμό, με το άγχος να σε καταβάλει κάθε λεπτό, να μην κάνεις λάθος και πάρεις στο λαιμό σου ανθρώπινες ζωές. Είναι λοιπόν και δικό μας αίτημα η ανανέωση του εξοπλισμού, η στελέχωση όλων των πόστων στα αεροδρόμια με έμπειρο εργατικό δυναμικό, με επαρκείς ουσιαστικές εκπαιδεύσεις και επανεκπαιδεύσεις. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες, μας αξίζει μια ζωή πολύ καλύτερη.